και να δούμε κάτι ακόμα. Εδώ η άφλεκτος βάτος, ερωτά κάποιος, είχε καυστικές ιδιότητες? Μα, μήπως σκεφτόσουν εσύ που ερωτάς να πάει να δοκιμάσεις? Για να δούμε. Αν την έπιανε κάποιος, να το, μπορούσε να καεί? Πείτε γέροντα κάτι, σας παρακαλώ. Πω πω, παρακαλεί, φοβάται ο ερωτών μήπως πάει και καεί? Λοιπόν, ακούστε παιδιά, μας λέει η Αγία Γραφή ότι αυτή η βάτος εκαίετο, αλλά δεν κατεκαίετο. Ήταν εις την έρημο, στη γη Μαδιάμ, όχι Μαριάμ που λένε μερικοί, στη γη Μαδιάμ, εκεί εις την έρημο της Αραβίας που είχε αυτεξοριστεί ο Μωυσής. Και εκεί που έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του, του Ιωθόρ, αντελήφθη αυτήν την βάτον να καίεται, αλλά να μην κατακαίεται. Δηλαδή να μην καταναλώνεται. Εκαίεται, αλλά δεν κατεκαίεται, δεν καταναλώνεται. Και λέει, να πάω να δω τι πράγμα είναι αυτό. Και όταν πλησίασε κάπως, άκουσε μία φωνή, στοπ, σταμάτα. Ο τόπος είναι ιερός, άγιος, βγάλε τα υπονήματά σου. Για να πλησιάσει περισσότερο. Και από μέσα από την βάτον άκουσε βεβαίως μία φωνή, εγώ είμαι, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ, ο Θεός Ιακώβ. Τι ωραίο αυτή, τι μεγαλοπρέπει έτσι. Είναι μερικά πράγματα που σε συγκλονίζουν. Ας είναι. Οπότε εδώ αυτή η βάτος, ενώ εφλέγεται, δεν κατεκαίεται, όταν τελείωσε αυτό το όραμα του Μωυσέως, φυσικά έμεινε πάλι ότι ήταν η βάτος όπως ήταν. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε, για να φύγω τώρα από την βάτον, να μιλήσω γενικότερα. Είναι γνωστό από, από τη Θεία Ουσία, την ουσία του Θεού, η οποία είναι ακατανόητος, αναφής. Τι θα πει αναφής? Δεν μπορεί να την αγγίξεις, δεν αγγίζεται, ακατανόητη σας είπε και τα λοιπά, απερινόητος, ούτε στο μυαλό χωράει τίποτα, ούτε στο μυαλό των αγγέλων, ούτε στο μυαλό το δικό μας. Από εκεί απορρέουν οι λεγόμενες άκτιστες ενέργειες. Και αυτές άκτιστες, όπως άκτιστη είναι και η ουσία του Θεού. Έχουμε λοιπόν και την ενέργεια του λεγόμενου ακτίστου φωτός. Αυτό το φως του ηλίου που έχουμε, της σελήνης, των αστέρων, το φως που ανάβουμε με τα σπίρτα μας και την αναπτήρα μας, αυτό το φως είναι κτιστόν, είναι κτιστόν. Το φως περί του οποίου ο λόγος είναι άκτιστον, δηλαδή δεν είναι δημιουργημένο, απορρέει από την ουσία του Θεού. Αυτό το φως, όπως μας πληροφορεί ο Μέγας Βασίλειος στην εξαήμερό του που κάναμε κουβέντα προηγουμένως, μας λέει το εξής, ότι φεύγοντας από τη Θεία Ουσία διαχωρίζεται εις μεν τους αγαθούς ως φως, ας πούμε σήμερα στον Παράδεισο ή αύριο που θα έχουν όλα αυτά τελειώσει στη Βασιλεία του Θεού, εις μεν τους ευσεβείς στη Βασιλεία του Θεού ως φως. Εκείνο που είχαν οι Άγιοι ακόμη και από την παρούσα ζωή. Εις δε τους ασεβείς, σήμερα θα λέγαμε στον Άδη, αύριο στην κόλαση, πηγαίνει ως κάτι το καυστικό. Προσέξτε, το καυστικό. Ο Χριστός είπε εις το πυρ το εξώτερον, το σκοτεινό κλπ. Πώς είναι σκοτεινό τη στιγμή που είναι πυρ? Απλούστατα, δεν έχει φωτεινότητα, έχει μόνον καυστικότητα. Έτσι διαχωρίζεται λοιπόν και έχουμε την παρουσία της Βασιλείας του Θεού, την παρουσία της κολάσεως. Ας το προσέξουμε αυτό το σημείο, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό λέγουν οι δαίμονες «κεγόμαστε», οι αμαρτωλοί «κεγόμαστε». Δεν φτάνει εκεί η χάρις του Θεού, η άκτιστος ενέργεια ως φως, αλλά φτάνει ως καυστικότητα. Γι' αυτό Φερυπίν οι δαίμονες φωνάζουν έχοντας ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Διονύσιος, ο Άγιος Γεράσιμος, έχοντας το άκτιστο φως, είναι θεωμένοι δηλαδή,
όταν εμφανιστεί κάποιος ο οποίος έχει κάποιο δαιμόνιο και δεν ξέρω τι, αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζουν να φωνάζουν οι δαίμονες, καιγόμαστε. Αυτό είναι. Φθάνει δηλαδή στους δαίμονες και στους αμαρτωλούς ανθρώπους το άκτιστον πυρ, όχι το άκτιστον φως, αλλά το άκτιστον πυρ. Αυτά τα πολύ πολύ λίγα για την απορία αυτή.